Και των τριών Υπουργείων. Θα ξεκινήσουμε από το οικονομικό, θα πηγαίνουμε στο, οικονομίας, εργασίας και θα επανερχόμαστε. Κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Εχθές στη διαπραγμάτευση συζητάγαμε τα 3-4 βασικά ζητήματα που είχαμε στην ατζέντα σε αυτή τη φάση, που ήταν τα κόκκινα δάνεια, που ήταν οι συντάξεις και ήταν το φορολογικό, το δημοσιονομικό πακέτο 1% του ΑΕΠ και η μεταρρύθμιση, η αναδιαμόρφωση του φόρου εισοδήματος. Κάποια στιγμή εχθές διαπιστώσαμε και εμείς και οι θεσμοί ότι παρόλο που ήμασταν αρκετά κοντά σε αυτά τα 4 θέματα, είναι πολλά άλλα θέματα που οι διαφορές είναι πολύ μικρότερες, αλλά υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται να συζητηθούν, είτε είναι για την ανεξαρτησία της ΓΚΔΕ, είτε είναι για το Ταμείο, είτε είναι για άλλα τραπεζικά για τα άλλα θέματα των τραπεζών, είτε είναι για τις αγορές προϊόντων. Δεν θα μπορούσαμε σε 10-15 ώρες να έχουμε φτάσει σε συμφωνία στα δύο κείμενα και άρα να μπορούμε να πάμε στη Washington με ένα staff level agreement, αυτό που έπρεπε να είναι η συμφωνία πριν να πάμε στο Eurogroup. Οπότε όλοι μαζί, η ελληνική πλευρά, οι 4 υπουργοί και οι θεσμοί, κάναμε μια συζήτηση πώς πρέπει να προχωρήσουμε και είπαμε, αφού υπάρχει ο περιορισμός της αρινής σύνοδο του Δουνουτού, να διακόψουμε και να επιστρέψουν τη Δευτέρα οι θεσμοί για να έχουμε μια συμφωνία μέχρι τις 22 που είναι το Eurogroup. Άρα το χρονοδιάγραμμα δεν αλλάζει ως προς το τέλος. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό που είναι το πιο πιθανόν, επειδή το Eurogroup της 22 είναι έκτατο Eurogroup, όπως ξέρετε, είναι ένα παράξενο Eurogroup, δεν είναι και στις Βρυξέλλες, είναι στο Άμστερνταμ. Το πιο πιθανόν είναι ότι επειδή υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα στο Eurogroup, αλλά υπάρχουν και ECOFIN, υπάρχει και ECOFIN, ότι ο Τόμας Βίζερ και ο Γερόν Ντάισελμπλουμ θα αποφασίσουν να υπάρξει ένα έκτακτο Eurogroup Δευτέρα, Τρίτη, 25-26. Αυτό δεν το λέω με κάποια σιγουριά, αλλά το θεωρώ το πιο πιθανόν, όπου εκεί θα πάρθουν οι οριστικές αποφάσεις. Άρα συνεχίζουμε με το χρονοδιάγραμμα μέχρι τις 22, 25, 26. Όπως σας είπα, στα 4 βασικά ζητήματα είμαστε πάρα πολύ κοντά. Νομίζουμε ότι έχουμε ένα πακέτο δημοσιονομικών μέτρων, αξιόπιστων παραμετρικών μέτρων 1%. Αυτό που είπε σήμερα ο Wolfgang Schäuble, ότι εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που υποσχεθήκαμε και δεν μπορούμε να κάνουν οι Έλληνες τα πάντα, αλλά στο τέλος οι αριθμοί πρέπει να βγαίνουν. The numbers must add up, που είναι κάτι που λένε πολύ συχνά οι θεσμοί. Νομίζουμε με το 1% από τις συντάξεις, το 1% από την αναδιαμόρφωση του φόρου εισοδήματος και το 1% των δημοσιονομικών μέτρων, αυτό ακριβώς έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά. Υπάρχει δηλαδή αυτό το αξιόπιστο πακέτο. Εμείς προσπαθήσαμε και κάναμε τα πάντα να βρούμε μια συμφωνία με τους θεσμούς και σεβόμαστε και τις όποιες διαφορές που έχουν ανάμεσά τους. Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι μια κυρίαρχη κυβέρνηση και άρα είναι σωστό ότι έχουμε στόχους από το μνημόνιο του καλοκαιριού. Είναι σωστό ότι πρέπει να ακούμε τη γνώμη των θεσμών και να έχουμε διαβούλευση με τους θεσμούς για πώς φτάνουμε σε αυτούς τους στόχους, με ποια μέσα φτάνουμε σε αυτούς τους στόχους, αλλά συγχρόνως διατηρούμε ως κυρίαρχη χώρα
την επιλογή να αποφασίζουμε την τελική λέξη στο πώς φτάνουμε σε αυτούς τους στόχους να είναι της ελληνικής κυβέρνησης, αφού έχει διαβουλευτεί και αφού έχει πάρει συμβουλές από τους θεσμούς. Και επειδή υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, η ελληνική κυβέρνηση έχουμε αποφασίσει ότι αυτή την εβδομάδα θα ετοιμάσουμε 2 νομοσχέδια τα οποία θα μπουν στη Βουλή κάποια στιγμή την άλλη εβδομάδα. Το ένα νομοσχέδιο έχει να κάνει με το φόρο εισοδήματος, στο οποίο θα σας πω μερικά λόγια παραπάνω εγώ, και με το άλλο έχει να κάνει με τις συντάξεις, τις προτάσεις μας για το ασφαλιστικό. Άρα αυτή την εβδομάδα και την άλλη θα το προετοιμάσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Θα πάει στη Βουλή με κανονικές διαδικασίες, άρα θα ψηφιστεί κάπου στο τέλος του μήνα. Είμαστε ανοιχτοί βεβαίως για τις όποιες παρατηρήσεις των θεσμών. Έτσι κι αλλιώς έχουμε φτάσει πολύ κοντά σε αυτά τα δύο θέματα. Τις όποιες παρατηρήσεις των θεσμών αυτή την εβδομάδα μέχρι να τοποθετηθούν αυτά τα νομοσχέδια στη Βουλή, και βεβαίως θα έχουμε και στη διαδικασία της Βουλής και άλλες ευκαιρίες να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις αν και όταν χρειαστούν. Να σας πω λίγα λόγια για το ένα από αυτά τα νομοσχέδια που είναι για το φόρο εισοδήματος, και μετά ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος μπορεί να σας πει λίγα περισσότερα αντιστοίχως για τις συντάξεις, πριν πάρει το λόγο ο Γιώργος από την αριστερή μου πλευρά. Δεν ξέρω αν είναι και γεωγραφική αυτή ή και πολιτική αυτή η όρη. Λοιπόν, στο νόμο για την αναδιαμόρφωση του φόρου εισοδήματος έχουμε κάνει και έχουμε βρει το 1% του ΑΕΠ που χρειαζόταν να βγει από το φόρο εισοδήματος. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχουμε πάρει πολλές συμβολές από τους θεσμούς πώς να είναι δομικά καλύτερο νομοσχέδιο. Αυτό που σας είπα ότι και στα μέσα μπορούν να συζητήσουμε, και είναι ένα νομοσχέδιο που είναι πολύ προοδευτικό, φορολογικά προοδευτικό εννοώ. Έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Όπως ξέρετε υπάρχει το θέμα του αφορολόγητου, το εισόδημα από μισθούς και συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται αθρηστικά. Η έκπτωση φόρου ανέρχεται σε 2.000 και μειώνεται 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος για εισόδημα άνω του 2.000. Δηλαδή, το 20.000, 2.000 είπα, 20.000, ευχαριστώ πολύ. 100. Το εισόδημα από μισθούς και συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται αθρηστικά. Η έκπτωση φόρου ανέρχεται σε 2.000 ευρώ και μειώνεται 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος για εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος δεν πλήρωνε παλιότερα όταν είχε εισόδημα 9.500. Τώρα δεν πληρώνει αν έχει εισόδημα πάνω από 9.100. Είναι 9.091, 9.100. Όπως θα δείτε και από τον πίνακα που υπάρχει σήμερα στην Καθημερινή, για να δείτε ότι ακόμα και η Καθημερινή βλέπει την προοδευτικότητα αυτού του συστήματος, να πάρω δύο παραδείγματα γιατί λέμε εμείς και τι λένε οι θεσμοί που, όπως ξέρετε, θέλουν να μειωθεί ακόμα περισσότερο το αφορολόγητο. Για κάποιο άτομο που έχει 15.000 εισόδημα θα καλεί να πληρώσει 61 ευρώ περισσότερο το χρόνο. 61 ευρώ κάποιος που έχει 15.000 στο ολόκληρο το χρόνο θα πληρώσει 61 ευρώ. Ενώ από την πρόταση των θεσμών είναι 240 ευρώ.
Τώρα ας πάμε στην άλλη μεριά του εισοδήματος. Κάποιος που έχει 100.000 ευρώ θα πληρώσει με τη δική μας πρόταση 1.800 παραπάνω, ενώ στην πρόταση των θεσμών 1.900 λιγότερο. Αυτό δείχνει και την προθευτικότητα του δικού μας συστήματος και γιατί είναι κάτι προτιμότερο από αυτό που λένε οι θεσμοί και κάτι που είναι μέσα στις επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης. Όπως έχω πει σε όλους τους θεσμούς, όπως έχω πει σε όλες τις συναντήσεις που έχω, ότι η προοδευτικότητα ή μη του συστήματος, του φορολογικού συστήματος, είναι μια πολιτική απόφαση που διχάζει αριστερά και δεξιά παντού. Είτε μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα. Και πρέπει να σας πω ότι ακόμα και για τα μεσαία στρώματα, όπως θα δείτε από τον πίνακα που έχει σήμερα η Καθημερινή, ότι για 30.000, 35.000, για 40.000, αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν και εκείνη σημαντική μείωση στο φόρο εισοδήματος. Υπάρχει μέσα στην πρότασή μας ότι τα ενοίκια φορολογούνται αυτοτελώς με τρεις συντελεστές. Υπάρχει ότι η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται πλέον με οριακούς συντελεστές και υπάρχει ότι τα μερίσματα φορολογούνται αυτοτελώς με 15%. Και για τους επιχειρηματίες που θέλαμε και εκεί να μην υπάρχει μέσα σε αυτή την κρίση και σε αυτή την ύφεση μεγάλη επιβάρυνση, η πρόταση που έχουμε σημαίνει ότι το 92% των φορολογωμένων με εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ως 32.000 θα πληρώσει λιγότερο φόρο. Άρα σας κάνω ένα ρεζουμέ. Ο φόρος εισοδήματος βρίσκει το 1%, έχει πολλά καλά δομικά στοιχεία, δεν έχει απότομες αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών που δημιουργούν προβλήματα όταν υπάρχουν, γιατί ο κόσμος προσπαθεί να αλλάξει πού είναι το εισόδημά του και συγχρόνως είναι μια προοδευτική πρόταση. Εμείς θα δουλέψουμε σκληρά αυτή την εβδομάδα να ετοιμάσουμε αυτό το νομοσχέδιο και κάποια στιγμή την άλλη εβδομάδα θα το καταθέσουμε. Επαναλαμβάνω ότι η ψήφιση θα είναι προς το τέλος του μήνα. Θα υπάρχουν παρατηρήσεις όχι μόνο από τους θεσμούς αλλά και από την κοινωνία για αυτό το νομοσχέδιο, αλλά νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε μέχρι το τέλος του μήνα να ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Άρα, πριν δώσω το λόγο στον Γιώργο να πει τα αντίστοιχα στοιχεία του ασφαλιστικού νόμου, να πω ότι νομίζω ότι υπάρχει ακόμα η αισιοδοξία ότι μέχρι τις 25-26 Απριλίου θα μπορέσουμε να έχουμε μια τελική λύση. Θα συζητήσουμε και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων αλλά και το χρέος στη Washington και νομίζω ότι συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία του κλεισίματος της πρώτης αξιολόγησης με κάποια αισιοδοξία. Ευχαριστώ πολύ.